Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος και δεν θα μιλήσω για τις στενά ή αυστηρά οικονομικές διαστάσεις του ζητήματος του χρέους της χώρας. Θα μιλήσω πολιτικά. Πιστεύω ότι το ζήτημα της διαγραφής του χρέους έχει μια τεράστια πολιτική επικαιρότητα και σημασία και ιδίως για τις δυνάμεις της αριστεράς. Το πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος της χώρας αποτελεί ένα βρόγχο γύρω από το λαιμό της κοινωνίας, ένα αμήλικτο εμπόδιο τόσο στην κοινωνική αναδιανομή και στην αποκατάσταση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, στην οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση και στην εθνική ανεξαρτησία. Όπως και διεθνώς, έτσι και στην Ελλάδα, η διόγκωση του δημοσίου χρέους και τα προγράμματα δανεισμού δήθεν για την αποπληρωμή του συνιστούν έναν εγκλωβισμό των χωρών και κινούνται στρατηγικά σε μια καθαρά και ακραία νοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Στη στιγμή αυτή, η δημιουργία της πρωτοβουλίας για τη διαγραφή του χρέους και μάλιστα άμεσα ή το πολύ σε βραχυπρόθεσμη κλίμακα μπορεί να λειτουργήσει θετικά μέσα στην κοινωνία, επανατοποθετώντας τη συζήτηση στη σωστή βάση, ενεργοποιώντας κινηματικές ενέργειες και πρακτικές και ασκώντας πολιτική πίεση στις κρατικές και κυβερνητικές πολιτικές σε αυτήν την κατεύθυνση. Καμία κατάσταση ή συμφωνία, όπως για παράδειγμα η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο Eurogroup, δεν μπορεί να θεωρηθεί πολιτικά ανέκλητη ή πολιτικά μετάκλητη από τη στιγμή που το βασικό κυβερνητικό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο και εγώ συμμετέχω και στην κεντρική του επιτροπή, έχει περιλάβει τη συνεδριακή του απόφαση του Ιουλίου του 2013 στο πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριο του 2014 και τελικά στο προεκλογικό του πρόγραμμα τη διαγραφή του μεγαλύτερου τμήματος του χρέους, και αυτό σημαίνει πολύ πάνω από το 60-70%, με διεθνή διαπραγμάτευση και την αποπληρωμή του υπόλοιπου τμήματος με ρήτρα ανάπτυξης. Ήδη από τις πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης, και είναι φανερό ότι εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να μιλήσω με τόση απόσταση, είναι η κυβέρνηση του κόμματός μου. Είναι η κυβέρνηση που και εγώ και πολλοί σύντροφοι παλέψαμε για να υπάρξει. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Φάνηκε λοιπόν από τις πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης ότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για μια διεθνή διαπραγμάτευση για το χρέος, όπως ήταν η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία δεν μπήκαν σε αυτή τη συζήτηση, υλοποιώντας καθαρά την πολιτική της ηγεσίας της Ευρωζώνης. Ακόμα και η Γαλλία, η οποία θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, έμεινε πιστή με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις στο γαλλογερμανικό άξονα. Εκ των υστέρων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η γραμμή της διεθνούς συνδιάσκεψης για το χρέος υπό το σημερινό σχετισμό δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη δεν ήταν μια ρεαλιστική γραμμή. Η ιστορική αναλογία με τη Γερμανία του 1953, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον, δεν μπορούσε να αποβεί γόνιμη από τη στιγμή που η Ελλάδα ούτε οικονομικά ούτε πολύ περισσότερο γεωπολιτικά μπορούσε να διαδραματίσει το ρόλο της τότε Γερμανίας, η οποία όπως θυμόμαστε ήταν το ανάγχωμα για τη μη επέκταση του κομμουνισμού. Από τη στιγμή που η γραμμή της διεθνούς συνδιάσκεψης για το χρέος δεν επέφερε καρπούς, υπήρχαν ακόμα δύο δυνατότητες για την κυβέρνηση, οι οποίες δυστυχώς δεν εξαντλήθηκαν ή και δεν ανοίχθηκαν καν. Η πρώτη θα μπορούσε να είναι η κέρια και κομβική ένταξη του ζητήματος της διαγραφής του μεγαλύτερου τμήματος του χρέους, τη διαπραγμάτευση, για τα ζητήματα της δανειακής σύμβασης, της χρηματοδότησης και της θέσης της χώρας εντός της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη θα μπορούσε να είναι η άσκηση πίεσης από τη χώρα προς τους δανειστές, με επίκληση της δυνατότητας άμεσης μονομερούς διαγραφής του χρέους και άμεσης πάυσης πληρωμών, στην περίπτωση που οι δανειστές θα επέμεναν να μην συζητήσουν το ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι η συνεδριακή απόφαση του κόμματός μας κατά πλειοψηφία τασόταν υπέρ της κατάργησης των μνημονίων και της κοινωνικής αναδιανομής εντός της Ευρωζώνης, με τη γνωστή διαφοροποίηση της αριστερής πλατφόρμας, στην ίδια απόφαση αναφερόταν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση πιέσεων και εκβιασμών, όπου βεβαίως εδώ μπορεί να ενταχθεί και η αδιαλαξία των δανειστών στο ζήτημα της μη διαγραφής του χρέους, θα ασκήσουμε όλα τα μέσα που θα διαθέτουμε. Επίσης, η ίδια συνεδριακή απόφαση αναφερόταν για άλλη μια φορά στο καμία θυσία για το ευρώ. Παρ' όλα αυτά, με έκπληξη στις 2 Φεβρουαρίου του 2015, ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών να κινείται προς την απολύτως αντίθετη κατεύθυνση, να λέει ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα διαγραφής του χρέους, αλλά τεχνικών μακροχρόνιας απομείωσής του. Αυτή η κατεύθυνση δεν διευκόλυνε καθόλου τη διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης, αλλά και της άλλαξης συνολικά προς ανατολισμό. Αρχικά η διαπραγμάτευση θα αφορούσε βασικά τη διαγραφή του χρέους και την τροποποίηση, ποίηση και ακύρωση των δανειακών συμβάσεων. Μετά την παραπάνω καμπή, η διαπραγμάτευση στράφηκε προς την παράταση της δανειακής σύμβασης,
με τρόπο που όπως θα δείξω ασκεί μεγάλη επιρροή και άμεση επιρροή στο μνημονιακό καθεστώς. Παρά την τροπή των πραγμάτων σε απολύτως εσφαλμένη κατεύθυνση, αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτή η πρωτοβουλία έχει νόημα σε αυτή την προοπτική, είναι να μείνει απολύτως καθαρό και δυνατό το πρόταγμα στην ελληνική κοινωνία για την απαλλαγή από το δημόσιο χρέος. Το μη βιώσιμο χρέος ανέβηκε από το 120% του ΑΕΠ το 2010 στο 180% του ΑΕΠ το 2014-2015, προβαίνοντας 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη από την αρχή της υπερχρέωσης είχε ορθά επισημανθεί ότι το χρέος αυτό είναι νομικά και πολιτικά επαχθές. Δεν θα επιμείνω και είμαι νομικός στη νομική έννοια του επαχθούς, που αφορά το αν το χρέος αυτό είναι προϊόν καταναγκασμού, αποτελεί εκμετάλλευση δεσπόδουσας θέσης, πρακτικών καταπλεονεκτικών από την πλευρά των δανειστών, κατάστασης ανάγκης κλπ. Θα επιμείνω στο πολιτικό σκέλος της έννοιας του επαχθούς. Το χρέος αυτό συσσωρεύτηκε όχι εξαιτίας της υπέρμετρης κατανάλωσης των μισθωτών και των κατώτερων μεσαίων στρωμάτων, δηλαδή των τάξεων που χτύπησε η κρίση στις μνημονιακές πολιτικές. Το χρέος είναι αποτέλεσμα πρακτικών της άρχουσας τάξης και του ιμπεριαλισμού, πρακτικών παράλογης δημόσιας κατανάλωσης ή και μη ίσπραξης εσόδων από την πλευρά της ολιγαρχίας και ιδίως των μονοπωλιακών ομίλων. Το χρέος προκλήθηκε από τις τεράστιες εξοπλιστικές δαπάνες, από τις μίζες, από τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή των πλουσίων, από την Ολυμπιάδα, από τις προμήθειες για τα δημόσια έργα, από τις δαπάνες για να αγοράζουμε άχρηστα προϊόντα από τη Γερμανία, τη ΗΠΑ και άλλα ιμπεριαλιστικά κράτη, από τη μαύρη εργασία, από την κατανάλωση των ευπόρων που χρηματοδοτούνταν από τις τράπεζες, οι οποίες από ένα σημείο και μετά τροφοδοτούνταν από το Δημόσιο Ταμείο. Αυτό λοιπόν το χρέος δεν το οφείλουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, τα οποία έχουν ματώσει για τη δίθεν αποπληρωμή του. Επίσης, η διόγκωση του δημοσίου χρέους είναι κλάσμα επί του ΑΕΠ και άρα είναι συνάρτηση της επί πολλά έτη και ιδίως μετά την ένταξη στην Ευρωζώνη από βιομηχάνησης και από μείωση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Συνεπώς, πρέπει να διερευνηθούν και να απαλλευτούν ξανά από την αρχή οι δύο χαμένες δυνατότητες, κατά την άποψή μου. Τόσο η ελληνική κυβέρνηση να επαναθέσει τη διαπραγμάτευση ως κεντρικό ζήτημα τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, όσο και να τεθεί από τη στιγμή που προφανώς οι δανειστές θα απαντήσουν αρνητικά σε αυτό, το ζήτημα της μονομερούς διαγραφής και της άμεσης πάυσης πληρωμών. Αυτή είναι η σωστή γραμμή, αυτή πρέπει να υπηρετηθεί από τα συνδικάτα, το κίνημα της νεολαίας, τα κινήματα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος, τα κινήματα κατά της φορομπηξίας κλπ. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου να παγιωθεί και να αποτελέσει αφετηρία για τη μόνιμη εγκατάλειψη του ζητήματος της διαγραφής από την ελληνική πλευρά. Εδώ αξίζει να σημειωθεί και η πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής για τη σύσταση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου ως προς το χρέος. Αυτή η πρωτοβουλία, κατά τη γνώμη μου, θα έχει νόημα μόνο στο βαθμό που θα υπηρετήσει το στόχο της διαγραφής και της απαλλαγής της χώρας από το χρέος. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, υπάρχουν μερικά ζητήματα που έχουν τεθεί ως προς τη δανειακή σύμβαση και τη σχέση της με τα μνημονιακά πλαίσια. Το ζήτημα αυτό συνδέεται στενά και με τη γραμμή του σεβασμού της διαγραφής του χρέους. Παρά τα όσα λέγονται, δανειακές συμβάσεις δεν υπάρχουν χωρίς τα μνημόνια και τα μνημονιακά πλαίσια. Όπως αναφέρεται ρητά, λόγου χάρη, στη δανειακή σύμβαση του 2012 σε πάρα πολλά σημεία, αυτή είναι που παρατάθηκε μέχρι τις 28 Δευτέρου του 2015, και τώρα έχει παραταθεί για άλλους 4 μήνες, η τήρηση των μνημονίων συνεννόησης και άρα και των εφαρμοστικών τους νόμων είναι αναγκαίος όρος για την τήρηση και υλοποίηση της σύμβασης. Αυτό έχει κυρωθεί με νόμο. Μπορεί βεβαίως η μία αναφορά στο τρέχον πρόγραμμα, στη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου, να αφήνει κάποια περιθώρια για την μη ολοκλήρωση των μέτρων που δεν έχουν ακόμα ληφθεί. Αλλά η δανειακή σύμβαση δεν μπορεί να έχει ισχύ παρά μόνο εφόσον δεν ανατρέπονται ριζικά οι μνημονιακές ρυθμίσεις. Η ρητή αναφορά στη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου στη μη ανάπτυξη μονομερών ενεργειών κατά όσων έχουν συμφωνηθεί και η λίστα του κ. Υπουργού Οικονομικών επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι η παράταση της δανειακής σύμβασης είναι νομικά και πολιτικά ασύμβατη με το ξύλωμα των μνημονιακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, η μη υπερψήφιση της συμφωνίας από τη Βουλή είναι θετικό και όχι αρνητικό γεγονός. Παρ' όλα αυτά όμως, η συμφωνία θα εξακολουθήσει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου και να πιέζει προς την άσκηση και την παράταση του μνημονιακού προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, το να λες την αλήθεια στο λαό και να μην συγκαλείται στην πραγματικότητα είναι πάγια αρχή της αριστεράς και οφείλει να διαφυλαχθεί ως κόριο φθαλμού. Δεν μπορούμε να λέμε το κρέας ψάρι και να αλλάζουμε την πραγματικότητα. Βεβαίως μπορεί να ελπίζει κανείς και να μάχεται και μέσα και έξω από το ΣΥΡΙΖΑ και μέσα από πρωτοβουλίες όπως η σημερινή για την υλοποίηση του προγράμματος της ΔΕΘ και γενικότερα για τη μονομερή υλοποίηση ενός φιλολαϊκού προγράμματος παρά τη συμφωνία και σε αντίθεση με τα όρια της συμφωνίας.
Η κυβέρνηση οφείλει ηθικά και πολιτικά να αναπροσανατολιστεί, να κινηθεί σε αυτήν τη φιλολαϊκή κατεύθυνση και να προετοιμάσει το λαό και την κοινωνία για τις αναγκαίες ρήξεις με το ευρωενωσιακό πλαίσιο που θα προκύψουν αν κινηθεί αταλάντευτα σε αυτή τη γραμμή. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν μπορεί σε μια κρίσιμη καμπή της ταξικής πάλης να κινηθεί προς την κατεύθυνση της κοινωνικής αφύπνισης, της κινητοποίησης και τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα και της επίτευξης και παγίωσης μιας ισχυρής και έμπρακτης και όχι απλώς πρόσκαιρης ή εικονικής στροφής της πολιτικής ζωής προς τα αριστερά. Μόνο έτσι θα δικαιωθεί ο ενθουσιασμός και εύλογη χαρά για την κυβερνητική αλλαγή της 25 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ.